Γενική Γραμματέα, σε καλωσορίζουμε ακόμα μια φορά. Τελευταία φορά εμείς συναντηθήκαμε στα γραφεία στον Περισσό πριν από 4 χρόνια περίπου, ο γραμματέας του Σολμέ τότε. Θα το θυμάστε λίγο. Με την πανδημία. Τώρα συναντιόμαστε με άλλους ρόλους. Λοιπόν, ένα μικρό κείμενο, απλώς θα κάνω μια πιο πολιτική λιγομιλία, παρόλο που προσωπώ το τομέα της εκπαίδευσης. Θα μου το επιτρέψετε, θα είναι σύντομη πάντως. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα, οι πολιτικές, αλλά και στον κόσμο γενικά, θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου αισιόδοξες. Ο αιώνας που ζούμε φέρνει πλέον ξεκάθαρα χαρακτηριστικά αρνητικής ανατροπής για τα δικαιώματα των εργαζομένων και για το επίπεδο και την ποιότητα ζωής όλης της κοινωνίας. Χαρακτηριστικά διεύρυνση των ανισοτήτων σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, επικράτηση του ατομικού σε βάρος του συλλογικού, απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και έξαρση της βίας και των πολέμων, υποχώρηση των ανθρώπινων αξιών. Ζούμε επίσης την εκμετάλλευση και την υποβάθμιση της φύσης και την όλο και πιο άδικη διανομή πλούτου και τεχνογνωσίας σε βάρος φτωχών στρωμάτων και υπέρ μιας χούφτας ασίδωτων μελών της κυρίαρχης αστικής τάξης και της οικονομικής ολιγαρχίας. Οι τελευταίοι, με αερογούς φυσικά κρατικά και ιδιωτικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και με ολοένα και πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και δεξαμενές σκέψεις, προσετερίζονται μέσα και από εσωτερικούς διαχωρισμούς εργαζομένων και μεσαίων στρωμάτων, ολοένα και πιο μεγάλα τμήματά τους, τα οποία υιοθετούν αστικούς μύθους κοινωνικής αναρρίχησης και ατομικού ονείρου για τους άξιους, σε εισαγωγικά. Με τους ίδιους μηχανισμούς μετατοπίζουν τη σκέψη των μαζών από το ταξικό πεδίο σε πεδία όπου κυριαρχεί ο άλλος ως εχθρός και ως βασικός υπαίτιος της δυστυχίας του οικείου, άλλος, σε εισαγωγικά, με βάση χαρακτηριστικά φύλου, φυλής, έθνους, θρησκείας και άλλα. Ενώ προσπαθούν να αναδεικνύουν ταυτόχρονα ως κύριο πεδίο αντιπαλότητας το πεδίο του δικαιωματισμού και να αναθεωρούν συνεχώς την ιστορία με συμμάχους ικανοποιημένα τμήματα της διανόησης. Με όλα αυτά κατορθώνουν συχνά να στρέφουν τις μάζες που υποφέρουν σε δίθεν αντισυστημικές επιλογές, σε απολύτικες τάσεις και σε ακροδεξιές αντιλήψεις και θέσεις. Όλα αυτά βέβαια είναι βολικά και κίνδυνα για την κυρίαρχη προφανώς οικονομική τάξη και σύμμαχος στην προσπάθειά της να πείσει τους πάντες ότι δεν υπάρχει ελπίδα και διαφορετική προοπτική. Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι ευχάριστο. Είναι η ακροδεξιά μετατόπιση του πολιτικού εκκρεμούς και μάλιστα σε περίοδο μεγάλων κρίσεων, η οπισθοχώρηση των ριζοσπαστικών κινημάτων, και ταυτόχρονα αλλά ταυτόχρονα η απομυθοποίηση μιας καλύτερης διαχείρισης του καπιταλισμού ή ενός καλού κοινωνικού κράτους. Αυτό άρχισε έντονα να απομυθοποιείται και στην Ευρώπη. Ο χώρος της παιδείας, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην υγεία και στην ασφάλιση και σε όλα τα δημόσια και κοινωνικά αγαθά, υποφέρει από αλλαγές που προωθούν την άμεση ιδιωτικοποίηση τομέων της εκπαίδευσης και την έμεση ιδιωτικοποίηση του δημόσιου σχολείου και μειώνουν συνεχώς τις δαπάνες γι' αυτό. Προφανώς θέλουν να δημιουργήσουν συνθήκες απαξίωσης, ατομικισμού, υποταγής, χρησιμοθυρίας, τεχνοκρατίας, ανταγωνισμού με παράλληλο εξοβελισμό των ανθρωπιστικών σπουδών και των πανανθρώπινων αξιών από το σχολείο, από τις σπουδές. Καλλιεργείται παντού επίσης και με την αρρωγή πάντα των ΜΜΕ και των κοινωνικών μέσων η αντιπάθεια προς κάθε τι συλλογικό και σχεδόν το μίσος απέναντι σε κάθε προσπάθεια διεκδίκησης και προάσπισης των δικαιωμάτων μας. Σε τέτοιες συνθήκες και την ώρα που ετοιμάζονται για τις οικονομίες του πολέμου και στην Ευρώπη και που εσωτερικά προωθούνται νέα σχέδια για εναλλακτικές λύσεις ακροδεξιάς απόχρωσης με φαιούς, ψευτοαριστερούς νάρκισσους και διαπλοκής μητιαρχών κεφαλαίου παλαιοπολιτικών με νέα μορφή ικανή να εξαπατήσει και πάλι προοδευτικούς ανθρώπους και να φτάσουμε σε δίθεν αντισυστημικές αλλά βαθιά αντιδραστικές για το λαό λύσεις, απαιτείται κατά τη γνώμη μου η δημιουργία ενός ριζοσπαστικού μαζικού κινήματος και μετόπου με άξονα πολιτικές δυνάμεις που δεν θα έχουν απλώς στόχο την διαχείριση ή τη μεταρρύθμιση, αλλά και την ανατροπή του κύριου αίτιου που γερνάει όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Χωρίς την επανάπαυση που καλλιεργούν οι αυταπάτες διαχείρισης και βελτίωσης των συνθηκών του αιμοβόρου καπιταλιστικού συστήματος. Μέτωπο ως αντίβαρο και ανάχωμα στον τεράστιο κίνδυνο της στροφής των εργαζομένων προς την ακροδεξιά που σήμερα είναι ορατός. Είναι αναγκαίο με άλλα λόγια κατά τη γνώμη μου ένα μέτωπο της αριστεράς με κύριο πόλο αυτή τη φορά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θέλει δουλειά βέβαια, ανοιχτά μάτια, μυαλά, υπομονή, κατανόηση και σχεδιασμό. Αλλά ένας κόσμος ολόκληρος περιμένει και η ίδια ιστορία. Σας ευχαριστώ πολύ.